Ο Άρης μένει Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας, τον Απόρρονα, στο δυναμικό το οποίο ανήκει εδώ και λίγο καιρό και ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, τον οποίο θα καλησπερίσουμε, το Στέλιο Τσουκάνης. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα Θεώ, εσείς? Είμαστε και εμείς μια χαρά και χαιρόμαστε που σε ακούμε. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά από μια περιπλάνηση η οποία νομίζω δεν σου έκανε και ιδιαίτερα καλό. Έτσι δεν είναι? Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, εδώ και 2 μήνες περίπου είσαι στο δυναμικό του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Ξεκινήσει, κάνει και τα πρώτα σου παιχνίδια και να που γρήγορα θα βρεθείς αντιμέτωπος και με τον Άρη, τη φανέλα του οποίου φόρεσες για 2,5 χρόνια. Για όσους δεν θυμούνται, θυμίζω ότι έπαιξες τη σεζόν 11-12, τη σεζόν 12-13, αλλά και το πρώτο μισό τη σεζόν 13-14. Ναι, εντάξει, μετά από την περιπλάνηση που και αυτά που έπαθα πέρσι με την νίκη Βόλο και τον Όφη, γύρισα στη Θεσσαλονίκη, γύρισα κοντά στην οικογένειά μου να παίξω ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθώ και να που τα φέρνει η ζωή έτσι και θα είμαι γρήγορα αντίπαλος με τον Άρη. Πώς είναι τα πράγματα καταρχάς στον Απόρρονα, τι περιβάλλον συνάντησες, έγιναν κάποιες αλλαγές, μάλιστα θα έλεγα αρκετές αλλαγές το Γενάρη, ήρθαν πολλά νέα πρόσωπα, έφυγαν κάποια άλλα, άλλαξε η διοίκηση, γενικότερα ένα καινούριο καθεστώς εκεί στον Απόρρονα. Ναι, έχουν αλλάξει αρκετοί ποδοσφαιριστές από τότε που πήγα εγώ. Βέβαια, εγώ βρήκα μία διοίκηση, δεν έχω αλλάξει κάποια διοίκηση. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, υπάρχει καλή οργάνωση, υπάρχει προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες. Και από το προπονητικό επιτελείο και από τους ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι, προσπαθούμε να δεθούμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε ένα καλό σύνολο. Ναι. Βέβαια, αντιμετωπίζετε το Σάββατο τον Άρη, ο οποίος δεν ξέρω ποια είναι η προσωπική σου άποψη, αλλά όλοι λένε ότι είναι η ομάδα η οποία ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την άνοδο της στη Football League και έχει μια διαφορά αρκετά μεγάλη από το δεύτερο και το τρίτο της βαθμολογίας και πλησιάζουμε και προς το τέλος. Εντάξει, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Άρης έχει και βάσει αποτελεσμάτων την πιο ποιοτική ομάδα. Έχει έναν πολύ έμπειρο και καλό προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκα και εγώ το προηγούμενο εξάμηνο για λίγο. Θεωρώ πως είναι δίκαια εκεί που είναι. Οι παίχτες είναι πολύ ποιοτικοί. Πάμε εμείς να βρούμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε απέναντι στην πρώτη ομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχες έτσι μια πολύ μικρή συνεργασία με τον Νίκο Αναστόπουλο. Πώς σου φάνηκε? Είναι ένα από τα, ας με επιτραπεί η έκφραση, το τεμ προπονητικά στην Ελλάδα. Εγώ έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από τον κύριο Αναστόπουλο και εύχομαι τα καλύτερα. Θεωρείς ότι αυτή η διαφορά είναι δικαιολογημένη? Ο Άρης έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν το συναντάς στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει, έχουν γράψει χιλιόμετρα που λέμε και έχουν κολλήσει ένσημα και στη μεγαλύτερη κατηγορία, στη Σούπερ Λίγκα, και είναι πολυτέλεια οι αναγωνίζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρείς ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που άρεσε και χτίσει αυτή τη διαφορά από πολύ νωρίς? Εντάξει, κακά τα ψέματα, οι παίχτες είναι όλοι σχεδόν Σούπερ Λίγκα, είτε παίζαν είτε έχουν αγωνιστεί, είναι πολύ ψηλής ποιότητας και πιστεύω ότι σε συνδυασμό με την οργάνωση και τη διοικητική σταθερότητα που έχει πλέον από την αρχή της χρονιάς ο Άρης, ήταν και τον κόσμο φυσικά που είναι η δύναμή του, ήταν πολύ απλά τα πράγματα πιστεύω για τον Άρη. Δεν του ταιριάζει αυτή η κατηγορία. Παρακολουθούσε φαντάζομαι και πέρσι και γενικά παρακολουθείς τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μεγάλο λάθος που έγινε πέρσι και ο Άρης δεν κατάφερε από την πρώτη του χρονιά να ξεμπερδεύει με τη ΓΑΜΑ Εθνική και να επιστρέψει σε επαγγελματικές κατηγορίες? Επειδή έχω παίξει αρκετά χρόνια τη συγκεκριμένη, έχω πάρει και πρωτάθλημα, έχω παίξει αρκετά χρόνια ήδη συγκεκριμένη, πιστεύω ότι ο Άρης δεν είχε εμπειρία στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι. Είναι κάτι, δηλαδή, εσύ συναντάς πρωτόγνωρα πράγματα, γήπεδα άσχημα, αντιπάλους οι οποίοι κλείνονται πολύ, αντιπάλους οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο. Και βέβαια, πέρυσι, αν αναλογιστούμε ότι ο Άρης άλλαξε 2-3 διοικήσεις, δεν θυμάμαι τώρα καλά. Ναι. Δεν μπορεί αυτό να προσφέρει κάποια σταθερότητα στους παίχτες και στον κόσμο, να υπάρξει ένα όραμα όπως υπάρχει φέτος. Θεωρώ πως αυτά είναι βασικά κομμάτια που ο Άρης φέτος είναι χωρίς αντίπαλο. Θίγησε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο και από πέρσι ο Άρης το είχε συναντήσει, αυτό με τους άσχημους αγωνιστικούς χώρους. Εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι για το γεγονός ότι υπάρχουν ομάδες που δεν μπορούν να προστατεύσουν την ίδια τους την περιουσία. Δηλαδή, ένα πράγμα, να φροντίσουν το χόρτο, να έχουν τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές γήπεδο. Και στο ρωτάω γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ούτε και το γήπεδο του Απόλλωνα είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση.
Η αλήθεια είναι πως δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Τώρα αυτό δεν είμαι ο αρμόδιος καλά, να σας απαντήσω. Σίγουρα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει όταν υπάρχει η ποιοτική ομάδα θα πρέπει να έχει το κατάλληλο αγωνιστικό χώρο καλά. Βέβαια πολλοί λένε ότι είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά για μένα, για τους ποδοσφαιριστές προσωπικά δεν είναι λεπτομέρειες. Ναι. Είναι κάτι πολύ βασικό, γιατί εκεί αγωνίζεσαι, εκεί προσπαθείς να βγάλεις αποτέλεσμα, τα πάντα. Ακόμα και οι μπάλες, ακόμα και τα όλα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι από ό,τι είχαμε δει και στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου, στο PVSI δεν ήσουν. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που παίζει αντιποδόσφαιρο ή κλείνεται πίσω ή παίζει δηλαδή αμυντικά. Βάζει την μπάλα κάτω και προσπαθεί και παίζει ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον το έχει κάνει στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος. Φυσικά αυτό είναι η προσπάθειά μας. Δηλαδή, αν δείτε και τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, η προσπάθειά μας είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Γίνονται προπονήσεις σε στοχευμένες προπονήσεις, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί και στους περισσότερους παίχτες οι οποίοι ήρθαν αυτή την αγωνιστική του Δεκεμβρίου, τη μεταγραφική περίοδο, είναι όλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ποιότητα, κατά τη γνώμη μου. Οπότε υπάρχει αυτό. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Τώρα, αν βοηθήσει και ο καιρός, πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Ναι. Πώς το περιμένεις γενικά αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, ο Άρης είναι λίγο πιο χαλαρός βαθμολογικά. Έχει χτίσει μια διαφορά. Έχει βέβαια ως μεγάλη ομάδα την υποχρέωση, ας με επιτραπεί η έκφραση, να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι από τον κόσμο του. Εσείς δεν ξέρω ποιο στόχο έχετε. Έχετε θέσει κάποιο στόχο για το υπόλοιπο τη σεζόν? Εμείς έχουμε, ο στόχος μας είναι να γίνουμε ως σύνολο πολύ δυνατό και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι. Και τέτοια παιχνίδια μπορούν να τονώσουν την ψυχολογία της ομάδας, να τονώσουν γενικά τους ποδοσφαιριστές. Τα περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν πιστεύω κάποιος ποδοσφαιριστής να μην περιμένει να παίξει με τον Άρη ή γενικά με μια μεγάλη ομάδα. Όπως και ο Απόλλωνας, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλη ομάδα. Ναι, ο Απόλλωνας έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό τα τελευταία χρόνια με πολλά οικονομικά προβλήματα. Και καλώς ή κακώς, τέλειο, ένα από τα πράγματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στις χαμηλότερες κατηγορίες, και αναφέρομαι στη Super League, εκεί υπάρχουν προβλήματα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, περισσότερο στη Β' και στη Γ', είναι το οικονομικό. Και λέω το οικονομικό γιατί εσύ το βίωσες το πετσί σου αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ομάδες που πήγες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, να πολλά παιδιά παλεύουν για την επιβίωσή τους. Δηλαδή από εκεί που υπήρχαν οι καλές εποχές στο παρελθόν, τώρα τα παιδιά παλεύουν για την επιβίωσή τους και νομίζω ότι αυτό κάνει όλο και χειρότερο το ποδοσφαιρό μας, δυστυχώς. Όχι μόνο, δηλαδή υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται σωστά στους ποδοσφαιριστές, κατά τη γνώμη μου και από αυτά που έχω βιώσει. Ναι. Δυστυχώς έπεσες στα άσχημα χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε, έγινε επαγγελματίας όταν πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι αμοιβές των ποδοσφαιριστών να άρχισαν να παίρνουν την κατιούσα. Δυστυχώς. Για όλους μας, όχι μόνο για μένα. Ναι. Για όλα τα παιδιά. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι δεν κάνεις και μακροπρόθεσμα σχέδια και πλάνα. Σκέφτεσαι το τώρα, να τελειώσει η σεζόν και βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι. Οι στόχοι πιστεύω είναι για να τους θέτεις εσύ στον εαυτό σου, για να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Όταν είναι δύσκολο να βάλεις, δηλαδή να τους εξωτερικεύσεις, γιατί πολλές φορές τα πλάνα δεν πάνε όπως τα περιμένεις. Αλλά οι στόχοι υπάρχουν μέσα στο δικό μου το μυαλό, χωρίς να θέλω να τους εξωτερικεύσω παραπάνω. Ναι. Καλά να είμαστε, την υγειά μας να έχουμε και πιστεύω όλα θα πάνε καλά με δουλειά πολύ. Σωστά. Το πέρασμά σου από τον Άρη, κάνοντας πλέον έτσι μια αποτίμηση, κοιτώντας με ασφάλεια, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια πλέον από τότε που φόρεσες τη φανέλα του Άρη, τι πρόσημο βγάζεις, θετικό ή αρνητικό? Έπαιξες 2,5 χρόνια, δεν έκανες και πολλές συμμετοχές, είναι η αλήθεια. Ταλαιπωρήθηκες βέβαια και από κάποιους τραυματισμούς, ειδικά στο τέλος, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχω ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Αυτό δεν έχω πάθει ούτε μια θλάση στη ζωή μου. Α, όχι, ναι, εντάξει. Ναι, δικό μου το λάθος. Δικό μου το λάθος. Δεν, εντάξει, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς γενικότερα, κοιτώντας πλέον με ασφάλεια πίσω αυτά τα 2,5 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Άρη, σου έχει μείνει κάποιο παράπονο? Ενδεχομένως πιστεύεις ότι δικαιούσουν περισσότερες ευκαιρίες? Έκανες εσύ κάτι λάθος ενδεχομένως? Ποιο είναι το σίγουρα, συμπέρασμα σου? Σίγουρα, αν κοιτάξω στο παρελθόν. Σίγουρα υπάρχουν 50-50, το πρόβλημα δηλαδή το βρίσκω και στον εαυτό μου και στους άλλους. Δηλαδή δεν θέλω να ρίξω ευθύνη σε κάποιους άλλους, θα ρίξω πρώτα στον εαυτό μου. Μετά υπάρχουν άλλα προβλήματα, εγώ ήρθα σε άλλη θέση, ο κόσμος με έμαθε σε άλλη θέση.
Υπήρχαν άνθρωποι, άλλαξα πάρα πολλούς προπονητές στον Άρη. Άλλαξα γύρω στους 12-13 προπονητές αυτά τα χρόνια που ήμουν. Ναι. Μην μιλήσω για διοικήσεις. Δηλαδή, ναι, σε ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να υπάρξει μια σταθερότητα όταν αλλάζουν τόσοι προπονητές. Ναι, όταν αλλάζουν τόσες διοικήσεις. Και για όλα τα παιδιά φυσικά, όχι μόνο για μένα. Ναι. Δηλαδή, όταν αλλάζεις κάθε χρόνο 4 και 5 προπονητές, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να σταθεί, να βρει πατήματα, να βρει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έπεσες και δυστυχώς τα χρόνια που Άρης είχε αρχίσει να εμφανίζει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι γνωστό πλέον. Είχε αρχίσει να έχει το πρόβλημα με τις μεταγραφές. Είχε περιορισμό. Αναγκάστηκε να εμπιστευτεί και αρκετά νεαρά πρόσωπα και να αλλάζει προπονητές τα πουκάμισα. Από όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, τέλειο. Υπάρχει κάποιος με το οποίο, εντάξει, σου έμεινε κάτι, κέρδισες κάτι ή από όλους πήρες και κάτι? Εντάξει, πήρα από πολλούς προπονητές αρκετά πράγματα. Την περισσότερη ευγνωμοσύνη την έχω στον κύριο Τσιόλη που με πήρε στην ομάδα, ναι, και στον κύριο Μασάδο που με έβαλε να παίξω στα βαθιά. Ναι, όντως με τον Εμμανουέλ Μασάδο έχεις κάνει κάποια παιχνίδια συνεχόμενα ως βασικός από ό,τι θυμάμαι. Όντως ήταν ένας προπονητής ο οποίος εγώ τον θεωρώ από τους καλούς που πέρασαν στον Άρη, Στέλιο. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ. Παρότι δεν κάθισε πολύ καιρό και ήρθε σε μια δύσκολη εποχή, νομίζω ότι άφησε θετικό αποτύπωμα στον Άρη. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι και η πορεία του στη μετέπειτα μετά τον Άρη εποχή το δείχνει, γιατί βρίσκεται σε μια ομάδα σταθερά της Πορτογαλίας, την οποία την έχει βγάλει και στην Ευρώπη, αν ναι, δεν κάνω λάθος. Όντως. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλός προπονητής. Και τώρα στην Καλαμαριά έσμιξες και με το Σάκη του Γκανούλα πάλι, έτσι, ναι. Φυσικά και με άλλα παιδιά και με το Σάκη, ναι, είμαστε χρόνια συμπαίχτες, έχουμε κάνει χρόνια συμπαίχτες. Άρα να περιμένουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι λογικά το Σάββατο. Δεν έχει ούτε ο Απόλλωνας νομίζω να χάσει κάτι, ούτε ο Άρης. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει και λίγο ο καιρός, γιατί μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι εμείς σαν Απόλλωνας ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας της δικιάς μας, έχουμε μελετήσει και τον αντίπαλο. Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και ελπίζω να μας βγει σε καλό και καιρού θέλοντος φυσικά. Γιατί όπως είπατε, όπως βλέπουμε σήμερα, βρέχει πάρα πολύ. Από ό,τι ξέρω, θα συνεχιστεί αυτό. Και έχεις και εσύ και ένα κίνητρο παραπάνω. Εντάξει, θα δεις απέναντί σου πάλι και τον Νίκο Αναστόπουλο. Νομίζω ότι είναι ένα δέλεαρ και για σένα να κάνεις μια καλή εμφάνιση. Φυσικά και για μένα είναι δέλεαρ και για όλους μας. Και με πολύ σεβασμό κυρίως και στους αντιπάλους και στον κόσμο της ομάδας και στον προπονητή. Χωρίς προκλήσεις και τέτοια πράγματα, πιστεύω να μπορέσω να τα απεξέλθω και όλα αυτά, να κάνω μια καλή εμφάνιση και όλη η ομάδα. Κλείνοντας, θα σας ρωτήσω κάτι, επειδή εντάξει, έχεις αρκετή εμπειρία και από τις τρεις κατηγορίες. Εντάξει, ο Άρης πλέον είναι νομίζω ομάδα της Football League, αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι για να είναι ο Άρης και του χρόνου το ακλόνητο φαβορί για την άνοδο στη Super League? Γιατί είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα θα το χαρακτήριζα εγώ. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο το πρωτάθλημα. Έχει διαφορές με την Γ' Εθνική, αρκετές. Ναι. Πιέζουν πιο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν μπορούν να αγωνιστούν πολλοί από αυτούς στη Super League. Ναι. Αλλά το concept δηλαδή της κατηγορίας είναι και αυτό, κλειστές άμυνες, δυνατό παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Άρης στην έδρα του δεν θα έχει πρόβλημα, αν είναι αυτός, ναι, που πρέπει. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί μπορούν να τα απεξέλθουν πολύ εύκολα στη Football League και με κάποιες μικρές προσθήκες να μην αλλάξουν δηλαδή πολλά στην ομάδα. Ναι. Και θεωρώ πως αυτό θα κάνει και ο coach. Δηλαδή, θεωρείς δηλαδή ότι και του χρόνου ο Άρης θα συναντήσει ομάδες οι οποίες ως επιτοπλίστων θα προσέχουν τα μετόπιστεν, θα παίζουν κλειστά και θα... δεν θα παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο, δηλαδή κόντρα στον Άρη ειδικά. Σίγουρα όλες οι ομάδες της Β' Εθνικής, περισσότερες βασικά, στηρίζονται σε ένα τέτοιο μοντέλο παιχνιδιού. Οπότε θεωρώ πως και του χρόνου Άρη θα συναντήσει τέτοια προβλήματα. Μάλιστα, για να μας ευχηθούμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι αρχικά το Σάββατο. Το φιλοξενείο εδώ η πόλη, έχει ανάγκη η πόλη από τέτοια παιχνίδια, να κυλήσουν όλα ομαλά και να ευχηθούμε και για σένα, μακριά από τραυματισμούς φυσικά, και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας σου, Στέλιο. Να είστε καλά και εγώ εύχομαι τα καλύτερα και στην εκπομπή σας και στο Νάρι. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.